αφορμή για τους άλλους. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου. Θα διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα. Γέρνουν λίγο, Μάικη, να σου πω τα μηνύματα. Ό,τι πει ο κόσμος. Ό,τι ήρθε εδώ πέρα το διαβάζουμε. Εκτός από τα συγχαρητήρια για τα οποία ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Αργύρης από το Γαλάτσι, εμείς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θέλουμε την ενότητα και να βγει ο Μημαράκης. Λοιπόν. Θέμα αντιρρεφράζει την ενότητα, κύριε Μημαράκη. Ο Γιώργος από τυχείο. Αυτό είναι το πιο ισχυρό ατούτου. Το πλεονέκτημα του Μημαράκη είναι ότι εκφράζει περισσότερο πάνω. Εμείς που στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία για το τυχείο θα βγάλουμε το Μημαράκη. Παιδιά, και εσείς που στηρίζετε τις Κώστας, τα μηνύματα έτσι, για να μην διαβάζουμε μόνο το Μημαράκη. Λοιπόν, και τον Κυριάκο και τον Άδωνη, έτσι εννοείται. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία, ο οποίος μας ζητάει, εν πάση περιπτώσει, να μην μιλάμε όλοι μαζί. Δεν μιλάμε όλοι μαζί. Εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, τι να κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το χάλι, το έσχος και την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία δεν τα φτάνει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κάνει φιλότιμες προσπάθειες να γίνει τσίρκο τις τελευταίες μέρες. Εγώ είχα μια ένσταση, είπα νωρίτερα, για αυτή την προσωμείωση, τη σύγκριση με το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, όντως είχε ρήξεις. Δεν ξέρω αν είχε τέτοιου είδους ρήξεις. Αυτή η διαδικασία στη βάση πια έχει αλλάξει και τις ισορροπίες κομματικές. Όσο ήμασταν στον κλειστό πυρήνα της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ακόμη και ενός συνεδρίου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί είχαμε να κάνουμε με τα στελέχη και τους βουλευτές κατά βάση. Αλλά το 85, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είχε σχεδόν 41 πάρει στις εκλογές και την αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία στην ύστερη φάση. Για ποια ρήξη μιλάς? Τη ρήξη με τον Στεφανόπουλο. Όχι, λες, για τώρα δεν έχουμε καμία ρήξη. Τώρα έχουμε την απόλυτη ξεφτύλα. Όχι, λέει, δεν έχει ρήξη. Καλύτερα να υπήρχε ρήξη. Θέλω να πω ότι η συνοχή δεν ήταν εύκολο να διαραγεί στο βαθμό αυτό που μπορεί αυτή την ώρα να απειλεί τη συνοχή της. Είχε όμως ισχύει τότε και οι προσωπικότητες. Ναι, αλλά πάντως ήταν ένα μεγάλο κόμμα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Προς την κέντρο αριστερά, με το Μητσοτάκη, που στο κέντρο. Σας θυμίζω ότι στην τελευταία περίοδο Νέα Δημοκρατία έγραψε 89, και 18,70 σε κάλπη. Και μάλιστα χωρίς να έχει χρεωθεί μνημόνιο το έγραψε. Έχει φτάσει το 28-29 μετά από εκείνη την κάλπη, περισσότερο από συγκυρίες, γιατί και ένα κομμάτι που ίσως να μην ήταν ποτέ ψηφοφόροι της, στράφηκαν σε αυτή για να αποφύγουν το ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν ή που ήρθε. Έτσι. Δεν ξέρω αν. Όχι, είχε κάνει τη στροφή. Στήριξε τον Παπαδήμο. Εντάξει, αλλά πάντως. Για να ρωτήσω. Δεν νομίζω ότι είχε προλάβει. Είμαστε και παλιοί συνάδελφοι. Ναι. Τα νέα γνωριζόμαστε καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Κάνεις ένα ρεπορτάζ που εκτός από τις πληροφορίες πρέπει να παίζει ρόλο και η διαίσθησή σου. Έτσι δεν είναι, για τα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι και κλίμα το πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι όπως φαίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα, πάμε σε δύο στάδια στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μιας πιθανής μετεξέλιξης του κυβερνητικού σχήματος με προσχώρηση και άλλων δυνάμεων για να μπορέσει να βαδίσει και με μια πιθανή κατάληξη ενδεχομένως μιας οικουμενικής κυβέρνησης σε μια δεύτερη φάση. Σε αυτή τη δεύτερη φάση, αν η Νέα Δημοκρατία είναι συγκροτημένη με κάποιο τρόπο, βλέπεις ότι θα εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία? Η μια πλευρά του ερωτήματος και η δεύτερη. Σε διαδικασία οικουμενικής κυβέρνησης. Οικουμενικής. Ναι. Και η δεύτερη πλευρά της ερώτησης. Αν ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος, με όποιο αποτέλεσμα πιθανόν να έχει, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί εν τέλει ο Καραμανλής ως παράκλητος? Εντάξει, τώρα αυτή η εικόνα του 1974 υπάρχει στο DNA των Καραμανλικών, έτσι. Αλλά ακόμη και το 1974 θυμίζω ότι είχαν μεσολαβήσει 11 χρόνια και σχεδόν 11 χρόνια από όταν είχε φύγει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τότε και γύρισε ως παράκτητος, και αφού είχε και μια 7 ετία. Ακριβώς. Μια 7 ετία δικτακτορία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Τέλος πάντων, με τον τρόπο που ήρθε. Υπάρχει μια λειτουργία έτσι στο μυαλό του τωρινού Καραμανλή. Επίσης πρόλαβε ο Αβέροφ για αυτό το σχήμα. Έτσι. Του παράκλητου υπάρχει. Και ένας από τους λόγους που υποτίθεται ότι ο Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος, ο δεύτερος πρωθυπουργός της οικογένειας. Είναι τρεις σήμερα. Είναι και ο τρίτος, γι' αυτό λέω. Είναι και ο Αχιλλέας και βάλτε το σε μια άκρη του. Ο Κώστας ο Αχιλλέας. Και βάλτε το γιο στα γυρίσματα. Εγώ δεν το βάζω. Εγώ δεν το βάζω. Σε μια άκρη του μυαλού σα αυτό. Καλά. Εσύ δεν το βάζει. Εγώ δεν το βάζω. Στοιχήματα δεν βάζω. Δεν το έχει το παιδί. Δεν το έχει το παιδί. Έχει βγάλει λοιπόν ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός, για να το ξεκαθαρίζουμε με τον νεότερο του Αχιλλέα. Θα ήθελε πέρα να. Ο Γιώργος δεν το έχει το παιδί και πήρε 45% το παιδί που δεν το έχει. Να σου πει τα στοιχεία. Δεν το έχει το παιδί. Παιδί το παιδί. Όχι, λέω επειδή είπε για το παιδί που δεν το έχει. Θυμάμαι το άλλο παιδί που δεν το έχει. Ήταν υπουργό. Δεν ήξερε ούτε ελληνικά το παιδί και δεν έβγαινε τηλεόραση το παιδί γιατί δεν ήξερε ελληνικά. Ναι, αλλά διέκοψε το Διονύστο. Το διέκοψα γιατί με μου τσίκλισε τη. Μα είναι το αντίπονο να συγκρίνουμε τώρα από έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, Ανδρέα. Συνέχεια από έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γιωργάκη είναι. Το Γιωργάκη.
Μητσοτάκη. Εγώ δεν ήξερα να μιλήσει ελληνικά. Πάμε. Εδώ είσαι κατάλληλος. Ο Σωτήρης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους Καραμαλίδες και τους Παπανδρέου που έχουν οικογένειες και σόγια που ακολουθούν. Στηρίζει άλλη οικογένεια προφανώς. Δεν το βλέπει. Δεν υπάρχει άλλη οικογένεια στη χώρα. Είπα για τον Κώστα, βάλτε το σενιάκι του μυαλού. Πάμε. Περιπτώσει, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, για να διευκρινίσουμε για ποιον μιλάμε, θα ήθελε πέραν του κομματικού χώρου να υπάρξει και ένα παλαϊκό αίτημα επιστροφής. Και αυτό δεν έχει. Ναι, γιατί έχει κάνει ένα κύκλο 12ετή σχεδόν ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάνει 5,5 χρόνια πρωθυπουργός. Το να γυρίσει τώρα ως πρόεδρος ενός κόμματος που λίγο πολύ έφυγε κουρασμένος από αυτό, θυμίζω, δεν έχει κανένα νόημα. Και νομίζω, ότι είναι κατανοητό. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή με ρώτησε για τα. Ναι. Εγώ διαφωνώ και έχω μια πληροφόρηση ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει. Ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει. Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψει γενικώ και οπωσδήποτε συνθήκε. Όχι μόνο. Αν ήθελε, θα είχε επιστρέψει. Όχι μόνο συμφωνώ με. Ακόμα και τώρα, αν ήθελε, έλεγε. Εγώ οφείλω να σας πω ότι η παρέμβαση για το δημοψήφισμα ήταν ένα τεστ για το σχεδιασμό του Κώστα Καραμαλή και όλων των Καραμαλικών. Το τεστ έδωσε ένα αποτέλεσμα στο οποίο δεν θέλω να σταθώ και το έχω ξεχάσει και ανέτρεψε πολλούς σχεδιασμούς. Αν εκείνο το τεστ είχε μια επιτυχία, θα μιλάγαμε σε άλλη βάση. Επειδή καταρχήν συμφωνώ με τον Μάκη, αυτό που είπε, ότι δεν μπορεί να επιστρέψει. Έχω και μια. Μα δεν λέω για αύριο. Όχι, εγώ, έχω και μια. Για το αύριο έχω λοιπόν μια ευρύτερη ένσταση. Θεωρώ απαράδεκτη αυτή την τακτική των Καραμαλικών. Δεν ξέρω αν είναι τον Καραμαλή. Δεν μπορεί ένας πρώην πρωθυπουργός να έχει μια στρατηγική καταστροφής της χώρας του ή της παράταξής του για να επιστρέψει. Όλη η στρατηγική που λένε οι Καραμαλικοί ή λένε για τον Καραμαλή περιμένουν να πέσει και αυτή η κυβέρνηση, να έρθει μια εθνική καταστροφή και μετά να επιστρέψει. Οι πρώην πρωθυπουργοί θα πρέπει να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Θα έπρεπε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, να κάνει οτιδήποτε για να πετύχει η προηγούμενη κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση, εντάξει, η αυριανή κυβέρνηση. Και όχι να περιμένει. Δεν θα έλεγα. Πότε θα έχουμε το να περιμένουμε πότε θα έρθει η καταστροφή για να γυρίσουμε εμείς ως παράκλητοι είναι μια στρατηγική που δεν θεωρώ ότι ο Καραμαλής την έχει. Δεν θεωρώ ότι την έχει. Αν την είχε θα ήταν απαράδεκτο. Πιστεύω ότι όπως έκλεισες, εκεί έχεις δίκιο. Ο Καραμαλής είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επισημαίνεις. Αυτό που σου είπα και εγώ. Και μάλιστα έχει πει τη φράση, όταν πάνε και του λένε καταστρέφει η χώρα, εύχομαι να μην έρθει ποτέ αυτή η χώρα. Αυτή η στιγμή. Έχει δίκιο. Εύχομαι να μην έρθει ποτέ. Συμφωνείς με αυτό που είπα. Γιατί παραμένει 6 χρόνια βουλευτής λοιπόν. Αυτό είναι εντάξει. Για να πιάνει το στασίδι. Γιατί θέλει να το ζεσταίνει, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Γιατί μια στιγμή. Γιατί οι προηγούμενοι δεν κάνανε. Ναι, αλλά παραμένει ως διακοσμητικό στοιχείο, αν το έχει καταλάβει. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ότι μιλάει κανείς για το απότερο μέλλον, το σχετικά απότερο μέλλον. Δεν μιλάει για τώρα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Θα σταθώ σε μια παρατήρηση του Νίκου πριν που έλεγε ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα τελειώνει ένα σκηνικό πολιτικό. Έχει δίκιο, εγώ συμφωνώ με το. Ναι, το ξέρω ότι συμφωνείτε. Ότι τελείωσε αυτό το σκηνικό. Το σημερινό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Αν μου επιτρέπεις, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, γενικά το πολιτικό σκηνικό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν τελείωσε το πολιτικό σκηνικό, έχω την αίσθηση ότι αναπαλαιώνεται. Διότι ο καταλύτης που θα μπορούσε να τελειώσει το πολιτικό σκηνικό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ενσωματώθηκε στο παλιό σκηνικό. Η περίφημη προεκλογική ρητορική ότι το νέο ξεμπερδεύει με το παλιό αποδεικνύεται με τη διακυβέρνηση που κάνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συνεπώς, το παλαιό σκηνικό θα ξανασηκώσει κεφάλι. Γιατί ψήφισε όμως η εκλογή του Σεπτέμβρη το 30, γιατί δώσε το Σεπτέμβρη πάλι. Ο λαός έδωσε βάση σε αυτά που του έλεγε. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Του έφυγε η μισή ομάδα. Μην κάνουμε σοφιστή. Όχι, μια στιγμή. Όχι, πραγματικότητα. Ο λαός πίστεψε αυτό που του έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ψήφισε. Μα κατάγγειλε όμως η ομάδα Λαβαζάνη και η Κωνσταντοπούλου ότι σε πάει στα βράχια και θα ψήφισε μνημόνιο. Το πας αλλού. Και έχει υπογράψει μνημόνιο. Δεν έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε. Όχι, μα έχει. Μα δεν έχει μια τέτοια πλοκή. Μα το αλλάζει το πράγμα τώρα. Θα μου επιτρέψει να πω κάτι άλλο πριν πάμε εκεί, αν θέλει. Αυτό που λέω εγώ είναι. Ότι ο λαός δεν μπορεί να δικαστεί επειδή εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ τον ξεγέλασε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τις εκλογές με μια συγκεκριμένη ρητορική, με κάποιες συγκεκριμένες υποσχέσεις. Σε αυτές στάθηκα εγώ. Ούτε στο Λαφαζάνι, ούτε σε εκλογές ή πουθενά αλλού. Μιλάς για τις τελευταίες του Γενάρη. Και του Σεπτέμβρη, λέω, Διονύση, και θα σου πω γιατί. Στο Σεπτέμβρη, ποια ήταν η κυρίαρχη ρητορική, ότι το νέο ξεμπλέκει με το παλιό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, να καλεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας, χτες, σε συνέντευξή του φέτος, σε συνένεση τις άλλες δυνάμεις. Δυνάμεις που έλεγε για αυτές ότι ή θα σας τελειώσουμε ή θα μας τελειώσετε. Μια ρητορική που απάδει του αριστερού ήθους. Η αριστερά δεν λέει ποτέ σε κανένα θα σας τελειώσουμε, ούτε θα μας τελειώσετε. Σε αυτούς λοιπόν που απευθυνόταν έτσι, κάνει έκκληση σήμερα για συνένεση. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Με τον μπάχαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αντιδράσει με τον Α ή Β τρόπο. Ή πώς θα αντιδράσει το Πασόκ. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιεί το παλιό. Όπως δηλαδή νομιμοποίησε με το τρίτο μνημόνιο τα δύο προηγούμενα, έτσι νομιμοποιεί και το παλιό πολιτικό σκηνικό, διότι εντάσσει τον εαυτό του μέσα στο παλιό πολιτικό σκηνικό. Και μια τελευταία κουβέντα για να το καταλάβεις τι εννοώ. Το ίδιο πάντως περίπου ήταν και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν ο κύριος Φίλης, ας πούμε, θέτει θέμα να δημιουργηθεί μια επιτροπή διαλόγου για την παιδεία, για να μην μείνουμε μόνο στα στενά πολιτικά, και καλεί σε αυτήν την επιτροπή να προεδρεύσει, όπως λέγεται δημοσιογραφικά, τον κατεξοχήν συμμητάνθρωπο στην εκπαίδευση, τον κύριο Λιάκο, σημαίνει ότι νομιμοποιεί το παλιό. Με τον ίδιο τρόπο που έβαλε στην κυβέρνησή του την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Τάδε ή Βίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ από καταλήτης του νέου μετετράπει σε ανακύκλωση του παλαιού. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι τα επόμενα στάδια είναι μια πιθανή κυβέρνηση συμμαχίας, μια οικουμενική κυβέρνηση, και πάλι θα ανακυκλώνει η Ελλάδα το πρόβλημά της. Ήσουν ευχαριστημένος σε 7 από τους μήνες, ανεξάρτητα τη γραμμή του μνημονίου, από τη δουλειά του κάθε υπουργού στο πόστο του? Όχι βέβαια. Τότε τι θα γίνει? Θα με πάει ο υπουργός από το κακό στο χειρότερο. Βγαίνει ο άλλος και λέει θρησκευτικά τον άλλο. Όλα αυτά τα θέματα ξαφνικά διχάει κόσμο. Το να αντικαθιστάς κάτι που πάει στραβά με κάτι που πάει χειρότερα, όπως έγινε με το μνημόνιο. Το να αντικαθιστάς. Μήπως δηλαδή έχουν και ιδεολειψίες κάποιοι από τα άτομα αυτά που τοποθετηθήκανε? Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Θυμάσαι τι υπόθηκε για τα θαλάσσια σύνορα. Αύριο έχουμε τριμερή με τον Νταβούτογλου, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Μέρκελ. Και πρέπει το μάτι μας να είναι τόσο πάνω. Λάθος ήταν που δέχτηκε πάντως κύριο Τσίπρα. Έτσι. Αυτά θέλω να πω λοιπόν. Ότι ανακυκλώνει όλη την παλιά παθολογία που βασάνισε την Ελλάδα. Ναι, αλλά όμως δεν είδα όμως. Μόνο ο Μάκη που αυτή η κριτική είναι επειδή ο Στάθης είχε άλλες προσδοκίες. Ο Μάκης που τυχόν δεν είχε άλλες προσδοκίες, πίστευε ότι ή εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτό το οποίο έλεγε, έχει να κάνει με τις προσδοκίες που είχε ο Στάθης. Εγώ εκφράζω τις προσδοκίες μου και ένα μέρος του λαού είχε τις ίδιες προσδοκίες. Δεν νομίζω ότι όταν ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι από τους πολίτες νομίζαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει την εθνική σύνταξη στα 390 ή ότι θα βάλει εισοδηματικά κριτήρια για το μελλοντικό συνταξιούχο. Γιατί έγινε ΣΥΡΙΖΑ, απλώς διαμαρτύρηθηκε. Από τα άλλα κόμματα των εφαρμογών. Στι δεύτερε εκλογέ ήταν διαφορετικέ αλλά προσδοκούσε. Το θέμα είναι το ερώτημα γιατί έμεινε. Γιατί έμεινε. Ενώ ήξερε ότι ψήφισε το υπεραπτό το μνημόνιο, γιατί έμεινε. Δύο λόγια. Ο ένα είναι ότι οι άλλοι ήταν χειρότεροι και ο δεύτερο διότι εξακολουθούσε να προσδοκεί. Αυτό είναι βασικό. Να προσδοκά, συγγνώμη. Και κάποιοι δεν πείσανε όμω από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντω οι δεύτερε εκλογέ ήταν διαφορετικέ από του Ιανουαρίου. Στι δεύτερε εκλογέ ξέραμε είχε ψηφίσει μνημόνιο. Έτσι, και υπήρχε σύγκρουση του νέου με το παλιό, αλλά δεν νομίζω. Όχι, αυτό είναι αυτό που ο Στάθης έχει δίκιο. Ο Στάθης έχει δίκιο ότι συντάξεις, περίμενε ακόμα ότι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ νομίζω το εξής. Και θυμάστε από πότε είχα αυτή τη θέση για το διαχωρισμό του Τσίπρα από το κόμμα του. Και ποιοι τον κάναν το διαχωρισμό και ποιοι έσπροχναν. Προχώρα λέξη, εσύ είσαι το παν, το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα. Η χώρα χρειάζεται ηγέτη κλπ. Θυμάστε την επιχειρηματολογία. Από τα μέσα δεν ξέρω αν είναι έτσι. Λέω. Όχι, έτσι είναι επιχειρηματολογία. Ναι. Δεν λέω ότι έτσι είναι. Μα, αυτή είναι επιχειρηματολογία. Πιστεύει κανείς από το αυτό το τραπέζι ότι αν είναι επιχειρηματολογία, όμως είναι και πραγματικότητα. Σαν σημαία θα έπαιρνε αυτό το ποσοστό. Για ποσοστό Λαφαζάνη έδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά το Τσίπρα. Ο δεύτερος που θα έπαιρνε το κόμμα του κράτα για αυτά τα ποσοστά που έχει σήμερα. Ποια ποσοστά, αυτά είναι εικονικά ποσοστά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όχι, λέω ότι αυτό που λέει δεν είναι μια επιχειρηματολογία. Πρόσωπο πραγματικότητα. Λοιπόν, η επιχειρηματολογία ήταν προχώρα λέξη γιατί όλο ο μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ τη τάξη του 4% που έγινε 12-16, πόσο έγινε και 4% 30 χρόνια. Και η λογική των ανθρώπων που το εξυπηρετούσαν και υπηρετούσαν αυτό το μηχανισμό δεν ήταν καθόλου αρεστή στο σύστημα.
Γίνεται λοιπόν η πρώτη εκλογή, παίρνει 36%. Ναι. Δεν ξέρω για το κόσμο. Στο σύστημα πάντως δεν ήταν, διότι έγραφαν ότι αν ψηφιστεί κάτι άλλο εκτός από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, θα γίνει μικρασιατική καταστροφή. Τα θυμάστε. Πρωτοσέλιδα της Καθημερινής και του Βήματος. Σας τα θυμίζω, τα έχω και σε πρώτη χρήση αν το ζητήσετε. Ναι, λέγανε επίση ότι θα γίνει κάποιο εργοδρόμο και έλεγε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί οι ίδιοι τύποι που μιλούσαν για μικρασιατική καταστροφή αποθεώνουν το Τσίπρα. Και πανηγυρίζουν για την αποκομή. Τα τελευταία όχι. Αυτή είναι η πολιτική. Τα τελευταία όχι όμως. Ίσως επειδή δεν τους κάνει όλα τα χαρτιά. Αλλά αυτοί θα τον στηρίξουν όμως ως σχήμα ενσωματωμένο πια στο σύστημα το οποίο χρειάζεται την αντικατάσταση του Πασόκ που κατέρευσε και που δεν υπάρχει πρακτικά. Αυτό το ρόλο τον παίζει αναπληρωματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Όσο επιτραπεί. Το κεντρικό ερώτημα, Άκη μου, όμως είναι: θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αντιπαράθεση με τη λεγόμενη διαπλοκή όχι, ή οτιδήποτε άλλο. Ή με σχέση με τον λαό, αυτό που είπε προηγούμενο τάδε. Τίποτα από αυτά. Θα γίνει από αυτά, Μωρενικό. Μια χαρά. Δηλαδή, όσο θα διαρκέσει μια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μόλις θα πάρει. Πάντως, αν δεν υπήρχε Τσίπρα, είδε ο κύριο Παπά τον κύριο Μπλερ, άνοιξε υπόθεση ΤΑΠ την άλλη μέρα. Έτσι θα κυβερνήσει. Ακυρώθηκε όλη η συμφωνία την με ίδια ώρα που η Ρωσία στην πραγματικότητα. Και πάει η Ρωσία στην άκρη. Λοιπόν, δηλαδή, να πάμε στον Σιμακόπουλο, Στάθη μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Άκη, υπήρχε ΤΑΠ. Την ίδια ώρα κόβει τη συντάξη. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν υπήρχε. Ότι ακυρώθηκε. Η άλλη δουλειά ήρθε. Η άλλη δουλειά ήρθε. Δεν ούτε να προχωρήσει καν αυτά. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Σιμακόπουλο και τον Πάνο Γκρουμούτη, να δούμε και λίγο πώς πάει η αγορά και πώς βλέπει η αγορά από τον Δημήτρη όλα αυτά που συζητάμε. Ωραία. Πολιτικά, γιατί και ο κύριος Σιμακόπουλος και ο Πάνος Γκρουμούτης. Έχουμε προϋπολογισμό και προαπαιτούμενα. Θα λοιπόν, πέσει η κυβέρνηση λίγο, ναι. Και θα έχουμε αξιωματική. Και όταν λέμε αγορά εννοούμε κανένα. Ναι. Και άμα δεν έχουμε τώρα σημερινή αγορά. Πάμε λοιπόν. Ναι, γιατί και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια πλειοψηφία. Θα το πω εγώ, δεν αντέχω. Η οποία στηρίζεται σε τρεις βουλευτές. Ο ένας για το κρασί, δεν θα πω ονόματα γιατί ξέρω. Αλλά η ιστορία με το κρασί άλλαξε γιατί ένας βουλευτής δεν θα ψήφιζε. Και μία άλλη βουλευτή την τελευταία στιγμή. Σε λίγο θα πάμε σε άλλα σχήματα. Λοιπόν, κύριε, διάλειμμα. Εγώ φταίω, παρασύρομαι. Γιόλας, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε, περιμένουμε. Δεν πειράζει, Και γι' αυτό σας έχουμε εδώ πέρα, γιατί κάνεις ωραίες παρατηρήσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα οπωσδήποτε.